Αρκαδία 938. Βεβαίως, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μάθουμε τον ελεύθερο επαγγελματία πώς μπορεί μέσα από τα social να διαφημίσει την εταιρεία του, το προϊόν του, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, ακόμα και σε ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει κάποιο μυστικό για τους επαγγελματίες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν μέσω διαδικτύου, γιατί συνήθως τις μικρές κοινωνίες θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ για το διαδικτύο. Σαφέστατα υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα, αρκεί να εκμεταλλευτείς σωστά τη γνώση και την πληροφορία που σου δίνουν τα social. Πείτε μας 5 στρατηγικές κινήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος επαγγελματίας στον χώρο. Το πρώτο σημαντικό είναι να μπορέσει να φτιάξει ένα πάρα πολύ σωστό site, σωστή προβολή του προϊόντος μέσα, σωστές φωτογραφίες και περιγραφή και πολύ δυνατή ομάδα υποστήριξης, γιατί δεν είναι κάτι που φτιάχνουμε σήμερα, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε πλέον στη σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα social media όπως αντιμετωπίζουμε το ίδιο μας στο μαγαζί. Όπως θέλουμε η βιτρίνα μας, η ταμπέλα μας, γενικώς το μαγαζί μας να είναι καθαρό, να φαίνεται ωραία έξω προς τα έξω, το ίδιο πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την σελίδα μας στο ίντερνετ και τα social media, συνήθως Facebook και Instagram, τα οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να απευθύνουμε σε ευρύ κοινό. Πραγματικά σήμερα επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα για ένα μαγαζί το οποίο θα το δουν όσοι περνούν απ' έξω και μπορούμε με πολύ λιγότερα χρήματα να φτιάξουμε ένα μαγαζί το οποίο θα έχει απήχηση σε πολύ περισσότερο κόσμο και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Εξαρτάται πάντα από το προϊόν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς θα κρατάμε και αυτό το μαγαζί καθαρό, πώς η ταμπέλα μας θα είναι ανανεωμένη και πώς όλη αυτή τη διασύνδεση της σελίδας μας με τα social media μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να φτάσουν στο κοινό το οποίο μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το φανταστικό. Η εκδήλωση αυτή είναι η αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων που θα κάνει το επιμελητήριο σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία και τους τρόπους που έχουμε να μπορέσουμε να προβάλλουμε τις επιχειρήσεις μας μέσω πλέον του ψηφιακού κόσμου, που είναι το επόμενο βήμα στην επιχειρηματικότητα. Θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις στην Τρίπολη είναι λίγο πίσω σε αυτόν τον τομέα, όχι όλες, αλλά δυστυχώς έχει πλειοψηφία και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται και η σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας στο Μητήριο Αρκαδίας μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί η αίθουσα είναι σχεδόν κατάγνωστη και είναι και ακόμα νωρίς. Θεωρώ ότι είναι το θέμα τέτοιο που σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και προσωπικά δεσμεύομαι να κάνουμε και με την κυρία Παράσκου και μόνο με το Μητήριο Αρκαδίας και άλλα θέματα έτσι, με τέτοιο ενδιαφέρον, ώστε να είμαστε κοντά και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Το θέμα λοιπόν είναι ψηφιακό μάρκετινγκ και social media. Πάνω από όλοι ξέρουμε όλοι τι γίνεται με αυτά τα πράγματα, ή τουλάχιστον θεωρούμε ότι ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Λίγο πολύ όλοι μας σερφάρουμε ή ψάχνουμε να βρούμε κάποια σελίδα να φτιάξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια φτηνή, γρήγορη, έξυπνη λύση. Αλλά από προσωπική εμπειρία θα σας πω ότι τα πράγματα είναι τόσο εύκολα. Αρκαδία 938.